Καλημέρα, τι κάνετε, τι έχουμε εδώ, φράουλες. Το φρούτο του έρωτα και του πάθους, της άνοιξης και της ποίησης. Κατ' εμέ φυσικά. Ένα φρούτο που είναι αγαπητό σε μικρούς και μεγάλους και κυρίως σε μικρούς. Με το οποίο θα φτιάξουμε ένα δροσερό cheesecake χωρίς φούρνο με μαρμελάδα από φράουλες. Προφανώς και έχω φυλάξει μερικές για να τις φάω το βράδυ με σαντιγί. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ενδιαφέρον έχει όμως και η προέλευση αυτού του γλυκού. Το cheesecake δεν προέρχεται από τη Νέα Υόρκη όπως πολλοί πιστεύουν. Το πρώτο cheesecake δημιουργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Όταν θέλουμε, είμαστε και οι πρώτοι. Οι αρχαίοι Έλληνες ανακάτευαν φρέσκο τυρί με λίγο αλεύρι και λίγο μέλι, πίεζαν το μείγμα πολύ καλά και το σέρβιραν ως επιδόρπιο στους γάμους. Αλλά το σέρβιραν επίσης και στους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων ως πηγή ενέργειας και πρωτεΐνης. Αργότερα, το μεσαίωνα στην Αγγλία, συναντάμε ένα γλυκό που μοιάζει με cheesecake. Που ήταν ένα μείγμα φρέσκου τυριού μαζί με άλλα υλικά και ψινόταν στο φούρνο. Η συνταγή ταξίδεψε στην Αμερική ως συνήθως και εκεί το 1900 κάτι πρόσθεσαν μία βάση, το έψησαν όλο μαζί στο φούρνο, δημιουργώντας έτσι το New York Cheesecake. Το cheesecake που θα φτιάξουμε σήμερα δεν είναι της Νέας Υόρκης γιατί είναι άψητο. Είναι μια εκδοχή πιο ελαφριά και αρκετά γευστική που φτιάχνουμε στην Ελλάδα και συνοδεύει ευχάριστα ένα καλοκαιρινό μενού. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Έτοιμη! Η συνταγή δίνει ένα cheesecake για 10 με 12 άτομα. Για να γλιτώσετε χρόνο μπορείτε να αγοράσετε μια έτοιμη μαρμελάδα όπως αυτές της Bon Maman. Ούψα, δεν κάνουμε διαφημίσεις. Αν θέλετε φυσικά μπορείτε να βάλετε άλλο φρούτο. Κατά προτίμηση κάποιο όξινο για να μην βγει πολύ γλυκό. Ας ξεκινήσουμε με τη μαρμελάδα. Σε μία μπασίνα βάζουμε τις φράουλες κομμένες στα δύο, βέβαια αν είναι μικρές μπορείτε να τις αφήσετε ολόκληρες. Ξύνουμε τη βανίλια για να πάρουμε τα σποράκια, τα προσθέτουμε στις φράουλες και βάζουμε μέσα και το κλωναράκι. Πιέζουμε το λεμόνι στον πάγκο για να βγάλει τους χυμούς του, κόβουμε δύο φέτες και τις προσθέτουμε στις φράουλες. Το υπόλοιπο κάντε το αυγολέμονο. Ρίχνουμε τη ζάχαρη και ανακοινούμε το σκεύος ώστε να πάει παντού. Αφήνουμε να μαριναριστεί για 4 ώρες. Ας περάσουμε στη βάση. Σε μια κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο. Δεν θέλουμε να βράσει, απλά να λιώσει. Στο ωραίο μας πολυμίξερ αλέφουμε τα μπισκότα. Τα θέλουμε εντελώς σκόνη χωρίς κομματάκια. Συμβουλή: σπάστε τα μπισκότα πριν τα αλέσετε γιατί αλλιώς θα πάρει πολύ ώρα. Η εμπειρία μιλάει, πιστέψτε με. Αλλά όπως και να έχει το πολυμίξερ μου αντέχει. Αδειάζουμε το τριμμένο μπισκότο σε μια μπασίνα και προσθέτουμε το βούτυρο. Το οποίο είναι χλιαρό. Αν είναι καυτό, το μείγμα θα κόψει, το μπισκότο θα βγάλει το βούτυρό του. Μόλις το μείγμα είναι ομοιογενές, παίρνουμε ένα τσερκί 20 εκατοστών διαμέτρου και το αδειάζουμε μέσα. Πιέζουμε με μία μαρίζ καλά ώστε να έχουμε μία ομοιόμορφη βάση. Το αφήνουμε στο ψυγείο για 1-2 ώρες ώστε να παγώσει καλά. Και αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, ας καθαρίσουμε τα γυαλιά μας. Συγγνώμη γυαλάκια μου, αλλά στην κουζίνα περνάει και αυτός ο τρόπος. Τουλάχιστον είστε καθαρά. Και τώρα η κρέμα. Στον κάθο του μίξερ αδειάζουμε. Βάζουμε το τυρί κρέμα μαζί με την άχνη ζάχαρη και τα χτυπάμε με το σύρμα σε μέτρια ταχύτητα ώστε να ανακατευτούν. Σας συμβουλεύω να ξεκινήσετε με χαμηλή ταχύτητα γιατί αλλιώς θα χιονίσει στην κουζίνα. Προσθέτουμε την κρέμα αργά αργά και με σταθερή ροή και αυξάνουμε την ταχύτητα ώστε να φουσκώσει και να πήξει και να γίνει σαν μια σταθερή σαντιγή. Λίγο πιο βαριά βέβαια. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε απευθείας, οπότε βγάζουμε το τσέρκι από το ψυγείο, αδειάζουμε μέσα όλη την κρέμα και με τη μαρίζ την πιέζουμε ειδικά στα άκρα ώστε να μην δημιουργηθούν κενά χωρίς κρέμα. Ισιώνουμε την επιφάνεια με τη μαρίζ ή καλύτερα με μια σπάτουλα και δοκιμάζουμε γλύφοντας τη μαρίζ. Βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για 1-2 ώρες ώστε να κρυώσει και να πήξει καλά. Εν τω μεταξύ σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τις μαριναρισμένες φράουλες και τις φέρνουμε σε βρασμό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και συνεχίζουμε το βρασμό για 20-30 λεπτά. Η μαρμελάδα είναι έτοιμη όταν θα έχει πιει τα υγρά της και οι φράουλες θα έχουν σχεδόν λιώσει. Την αδειάζουμε σε ένα σκεύος, την απλώνουμε και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Μπορούμε να τη βάλουμε και στο ψυγείο. Όταν το γλυκό έχει πήξει, με ένα φλόγιστρο ή με το πιστολάκι των μαλλιών το ζεσταίνουμε για να βγάλουμε το τσέρκι. Με ένα κουτάλι σπάμε τα κομματάκια φράουλας μέσα στη μαρμελάδα ή αν θέλουμε μπορούμε και να την αλέσουμε και την αδειάζουμε στο cheesecake. Την απλώνουμε με ένα κουτάλι και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Η διακόσμηση δική σας.
Το cheesecake είναι έτοιμο. Μου αρέσει να βάζω μπόλικη μαρμελάδα από πάνω και να τρέχει και λίγο, γιατί αυτό δίνει ζωή στο επιδόρπιο. Είναι δροσερό, φρουτένιο, ανάλαφρο και πολύ νόστιμο. Μια άλλη ιδέα, έτσι πιο κλασάτη, είναι να το μοιράσετε σε ποτήρια και να το σερβίρετε ως επιδόρπιο, ή να το πάρετε μαζί σας στη δουλειά, να το μοιραστείτε με τους συναδέλφους σας, αν θέλετε να το μοιραστείτε, ή ακόμα να το πάρετε και στο γυμναστήριο. Και τώρα ήρθε η στιγμή της δοκιμής. Ένα μικρό μυστικό, αν θέλετε πιο όμορφα κομμάτια, μπορείτε να κόψετε το γλυκό πριν βάλετε τη μαρμελάδα και να σερβίρετε τη μαρμελάδα σαν σος πάνω από κάθε πιάτο. Δεν μπορώ να σταματήσω. Είναι τέλειο. Θα σας αφήσω εδώ, τα λέμε σύντομα και καλή όρεξη. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μου. Ευχαριστώ.